Ονομάζομαι Τζίνα Φλίγκα, έρχομαι από το Ναύπλιο, είμαι ιδιοκτήτρια κάμπινγκ στην αρχαία Σύνη στο Τολό και πρόεδρος της Ένωσης Κάμπινγκ Αργολίδας Πελοποννήσου. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, είναι η τρίτη μέρα της πρώτης πανπελοποννησιακής έκθεσης τουρισμού, εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση μας έφερε κοντά με όλους τους συνεργάτες που μπορούμε να συνεργαστούμε και να φέρουμε καλύτερο αποτέλεσμα στον τουρισμό. Και πιστεύω να γίνει θεσμός και να συνεχίσει. Εδώ στην Καλαμάτα είναι πολύ ωραία και είναι το καλύτερο, η καλύτερη περιοχή που θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Μας είπατε ότι έχετε bungalows, σκηνές. Ναι, το κάμπινγκ το δικό μας βρίσκεται στην αρχαία Σύνη, κοντά στο Τολό. Διαθέτει θέσεις να φέρετε δικό σας κατάλημα, αλλά υπάρχουν και σκηνές με κρεβάτια, τροχόσπιτα και bungalows. Οι Έλληνες προτιμούν τον εναλλακτικό τουρισμό, εναλλακτικές διακοπές μάλλον. Ναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και στον ελληνικό πληθυσμό. Παλιότερα είχαμε μόνο ξένους, τώρα πλέον έρχονται και Έλληνες. Ηλικίες. Όλες οι ηλικίες έρχονται, ναι, όλες οι ηλικίες. Μία εβδομάδα κόστος παραμονής περίπου πόσο είναι? Για μία οικογένεια, ναι, ας πούμε. Ναι, για τέσσερα. Κοιτάξτε, είναι σε ένα μπάγκαλο γύρω στα 240 ευρώ την εβδομάδα. Πολύ και ανάλογα, ναι, βέβαια, με όλα μέσα. Είναι η τελευταία κλήρωση για τα δώρα.